θα με συγχωρέσετε λίγο με τα ονόματα. Έχω βάλει το σκονάκι μου. Αν έχετε αλλάξει σειρά, τελείωσε. Καήκαμε. Δηλαδή, τα βλέπω απέναντί μου. Ηλίας, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Ιωσήφ και Νίκος. Γεια σου. Το δικό μου το όνομα θα το θυμάμαι το δικό σου. Λοιπόν, ό,τι ρώτησες στις διαφημίσεις να έχω έτσι και λίγο μια εικόνα. Εδώ ο σκύλος δαγκώνει. Δεν άφησε καμία απάντηση. Δεν είναι πιο ωραίο να τα κάνουμε τώρα. Γιατί άμα θα σου λέμε τις απορίες κατά τη διάρκεια του διαλύματος, τώρα δεν μας ρωτάει τίποτα. Θα ρωτάει εσά. Τι λες, ήταν πολύ ωραία. Τι με πέρασες. 17 χρόνια μιλάω. Δεν θα έχει όμως τον αυθορμητισμό. Τώρα θα μου κοπεί. Δεν θα έχει τον αυθορμητισμό που αυτό και κάνουμε. Έχω πάρα πολλά που θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή δεν τους άφησε να μου πούν καν αν το θέατρο είναι μεγάλο ή μικρό, πώς χωράει μέσα, πού ακριβώς είναι, τίποτα. Χωρίς τώρα να σου πούνε. Λοιπόν. Πού είναι το θέατρο, παιδιά? Το θέατρο είναι Κωνσταντινούπολης 82 στον Γκάζι. Ωραία. Είναι ένα μικρό θέατρο, χωράει γύρω στα 80 άτομα. Και είναι πολύ σημαντικό που είναι μικρό, γιατί είμαστε μια παρέα με τον κόσμο και είναι καλό αυτό. Και ειδικά με την κρίση τώρα κλπ. Σήμερα παίζετε? Θέλω να πω ποιες μέρες παίζετε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 9 η ώρα. Η παραγωγή είναι της Αθηναϊκής Μυθοποιίας. Και ο σκηνοθέτης μας είναι, η σκηνοθετάρα μας είναι ο Ευδόκιμος Τσολάκερης. Ωραία. Για πείτε μου τώρα, βρε παιδιά, πραγματικά δεν έχετε ένα μπούσουλα σε αυτή την παράσταση? Δηλαδή μπαίνουμε μέσα αυτό το γκρουπ. Εγώ, ο Νίκος, ο Θοδωρής, ο Γρηγόρης, ο Άρης. Και εσύ, ρε Ασημή. Μπες και εσύ για να μπας και γίνουμε 80 σιγά-σιγά. Δεν γινόμαστε, αλλά ας πούμε ότι είμαστε. Και τι δηλαδή, κάπως ξεκινάει αυτό το έργο. Δεν μπορεί να βγαίνετε πάνω και να μιλάτε τίποτα. Τι να λέτε δηλαδή, μιλήστε μας για να σας μιλήσουμε. Αυτό το αυτό όλο είναι στημένο από τον κύριο Τσολακίδη, ο οποίος είναι τρομερή η σύλληψή του. Το οποίο τι κάνεις, παίρνεις δεδομένα, στοιχεία από το κοινό και αφού πάρεις τα στοιχεία από το κοινό. Πώς ξεκινάει η παράσταση? Η παράσταση ξεκινάει ως εξής. Βγαίνεται σκηνή. Θα σε εξηγήσω. Η παράσταση ξεκινάει ως εξής. Βγαίνεις έξω σκηνή και κάποια στιγμή ζητάς ένα ρήμα. Δεν παιδί μου λέτε κάτι μέχρι να ζητήσεις ένα ρήμα. Βγαίνετε και λέτε θέλω ένα ρήμα. Έτσι. Μπα. Ναι. Όμως δεν είναι αυτό. Γίνεται τέτοια άντρες. Όχι, υπάρχει ένα. Ωραία, υπάρχει. Δώστε μου ένα χώρο. Τι να σου δώσω. Υπάρχει ένα, το οποίο είναι πρωτοτρέν. Υπάρχει μια διαδικασία της μίμησης. Α, η διαδικασία της μίμησης. Που βάζουμε τον κόσμο μέσα στην αγωγή. Πώς θα μίμηθουμε. Να το κάνουμε, λέτε τώρα. Πριν ξεκινήσει πρέπει να γίνει η μίμηση, να ζεσταθεί. Υπάρχει μια μίμηση που ζεσταίνει τον κόσμο. Πώς το κάνετε αυτό? Ζητάμε στον κόσμο να σηκωθούν οι καλοί, να καθίσουν οι κακοί, οι άσχημοι, οι όμορφοι. Όλες οι αντιθέσεις αυτή. Ο καθένας όπως αισθάνεται. Όπως αισθάνεται. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι σε γκοσιμόδος, αλλά να νιώθω κούκλα. Σηκώνομαι σώμα, θα με βάλεις κάτω. Και αντίθετα, μπορεί να είσαι κούκλα και να νιώθεις γκοσιμόδος και να κάθεσαι κάτω. Ναι, εγώ όπως νιώθω ή εσύ πώς με βλέπεις? Εγώ σας βλέπω κούκλα έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ. Πώς τα άφερες όμως, πώς το γύρισες, ρε παιδί. Τι κοινό εκπαιδευμένο. Τι να πω κι εγώ. Τέλος πάντων, έχω φτιάξει κάτι. Σήκω τώρα εσύ σε όλα. Τώρα για να καταλάβετε. Είσαι όμορφη, σήκω. Εγώ σηκώνομαι, ρε παιδιά, εσύ σηκώνεστε. Να πούμε κάτι για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί. Υπάρχει στην παράσταση, εκτός από τη διαδικασία της μίμησης που είναι στο ξεκίνημα και λίγο βάζουμε και τον κόσμο να ζεσταθεί, υπάρχει ένα σκελετός από 9-10 σκηνές, στις οποίες όμως κάθε φορά τα δεδομένα που παίρνουμε από τον κόσμο, οι προτάσεις του είναι τελείως διαφορετικές και άρα κάθε φορά παίζουμε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα σκελετός κάποιων σκηνών, αλλά... Οι σκηνές αυτές πόσο διαρκούν? Πεντάλεπτο. Γύρω στα 5 λεπτά είναι. Και όλες αυτές οι σκηνές δένουν μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει μια υπόθεση? Όχι. Δεν υπάρχει κανένα έργο. Θεματικά δηλαδή. Είναι θεματικά, αυτοσχεδιασμοί. Άρα δεν ξέρω εγώ το βράδυ που θα έρθω, αν θα δω μια παράσταση που θα με κάνει να γελάσω, που θα με κάνει να προβληματιστώ, να στεναχωρηθώ, να κλάψω. Ναι. Να χαρώ ή να σηκωθώ πάνω για να είμαι. Ω, τι ωραία που περνάμε. Εντάξει, όχι. Συνήθως γίνεται το τελευταίο. Θα πετάνατε στα γέλια και θα φύγετε από εκεί με τελείως αλλαγμένο τη διάθεση. Γυναίκα, γιατί δεν έχετε. Επίτηδες, γιατί θα ερχόμασταν εδώ σήμερα και θα σας κάναμε την πρόταση αυτή. Να πάμε σε αυτό το θέατρο. Καλή αρχή. Πολύ αυτοσχεδιαστική, ναι. Α, τι καλά, αλλά αυτό φωνάξατε. Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει η αλλαγή. Στις ράγες. Να γράφεις καλά λόγια για μένα, Θοδωρή μου, σε παρακαλώ, να θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Μπορούμε να το δούμε στην πράξη λίγο αυτό? Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Θέλετε τώρα αυτή τη στιγμή? Βέβαια. Πότε, να δώσουμε ραντεβού αύριο? Θέλετε αύριο, τι ώρα. Τώρα ελάτε και αύριο μια βόλτα. Θέλετε την Παρασκευή 9 ώρα στο θέατρο να έρθετε? Που φώναξε τον κύριο Βουτσινάκη και μου είπε όχι. Βουτσινάκη, δεν θα έρθω ποτέ. Κύριε Βουτσινάκη.
ποτέ ούτε απ' έξω. Μπορεί να μην ξαναπεράσω από την περιοχή. Γιατί μωρέ, και την Άρση τη φωνάζουν Άρση, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Εγώ τη φωνάζω Άρση. Όχι, και τηλεθεατές Άρση το γράφει. Αλήθεια, είναι τόσο ωραίο το Άρση. Ενώ το Βουτσινάς δεν σε πειράζει. Όχι, είναι ωραίο, αλλά η οικογένειά μου παρεξηγείται, λένε. Δεν επίθεται να μην είναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Ναι, λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, κάποια στιγμή αφού ξεκινάει το έργο, η δεύτερη σκηνή που, ας πούμε, εγώ είμαι ο moderator, είμαι ο άνθρωπος που την παρουσιάζει, μια και μιλάμε εμείς οι δύο, εγώ παρουσιάζω, ζητάω από τους ηθοποιούς δύο καλούς δημοσιογράφους. Να είναι και καλή δημοσιογράφη. Εδώ... Και εξηγώ λοιπόν. Λιάδα. Και εξηγώ λοιπόν και στο κοινό ότι ένας ηθοποιός πρέπει να είναι και πολύ καλός δημοσιογράφος. Και έτσι λοιπόν οι δύο που έχουν αυτόν τον ρόλο του δημοσιογράφου. Πάμε να το κάνουμε. Θέλετε να πάμε να το κάνουμε. Θα έρθουμε και εμείς. Ναι, θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Ωραία. Εντάξει. Από εδώ. Θα σα μιλάω μακριά. Γέλατε από εδώ, ρε αγόρια, να είμαστε έτσι όλοι. Ναι, εγώ θα πάω εκεί. Μα τι λέω, ναι, συγγνώμη, εγώ θα έρθω εδώ δίπλα σας. Και θα το κάνω από εδώ και τα παιδιά απλά θα το δείχνουν. Κοιτάξτε λοιπόν. Ζητάω δύο δημοσιογράφους, έχουν τα παιδιά όπως πήγαν εκεί πέρα και λέω λοιπόν εγώ τώρα. Από εσάς, δώστε μου ένα χώρο. Ναι. Δώστε μου ένα χώρο που θα θέλατε, μάλλον ένα θέμα που θα θέλατε να σχολιάσουν οι δύο δημοσιογράφοι μας. Όποιο έρχεται στο μυαλό σας, πείτε μου. Πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, τα διόδια, πολύ ωραία. Κάτι άλλο. Όχι, πολύ βαρύ, παιδιά. Πολύ βαρύ. Θα το κάνουν τα δικά μας παιδιά, το κάνουν πολύ ελαφρύ. Δεν είχαμε μια έρευνα το πρωί που συζητάγαμε. Έρευνα. Με τις υγείες σας. Είναι ότι η Γάλλη είναι πρώτη στο θέμα του μορίου. Στο θέμα του και μορίου. Και οι Έλληνες τελευταίοι. Αυτό ήταν η έρευνα που διαβάζαμε σήμερα. Πολύ άσχημα. Ναι. Μπορούμε αυτοσχεδιαστικά σήμερα να σας δείξουμε ότι οι Έλληνες είναι πρώτοι. Oh, αλλά αυτό θα είναι λίγο σόκι ναι, για τέτοια ώρα. Να θυμάστε ότι είμαστε πρωινό πρόγραμμα. Ναι, έτσι. Λίγο μου διαφέρει. Ναι, εσύ... αυτό, λοιπόν... αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι οι Έλληνες το πιο μικρό μόριο στην Ευρώπη. Και οι Γάλλοι πρώτοι. Λοιπόν, το θέμα σας είναι ότι οι έρευνες δείξανε οι Γάλλοι έχουν το καλύτερο μόριο στην Ευρώπη και οι Έλληνες έχουν το μικρότερο. Θα ήθελα να σημειώσω. Ότι να δύο πούμε μας... και τη διαφορά, 15 έλεγε για τους Γάλλους, 12 για μας. Νερότινα. Μήπως εννοούσε... μήπως το πρωί. Στο ελληνικό δεδομένο εννοούσε σε πλήρη πνηλιά. Όχι, γιατί όχι, μπορεί όχι, εκείνο. Όχι, επαγρύπνηση. Ίσα ίσα και το έλεγε κιόλας. Σε τέλεια επαγρύπνηση. Θέλουν πολύ μια γυναίκα. Λοιπόν, θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι οι ηθοποιοί μας θα ακολουθήσουν πιστά τη σειρά της αλφαβήτου. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος θα ξεκινήσει με το Α, ο Ιωσήφ θα συνεχίσει με το Β και ούτω καθεξής μέχρι το Ω. Αυστηρά. Μάλιστα. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Μα παρακολούθησε. Μέχρι όπου φτάσουμε. Αφού έχει μείνει η παγκόσμια κοινότητα με τα νέα στοιχεία τα οποία θέλουν τους Έλληνες να έχουν το μικρότερο μόριο στην Ευρώπη. Βιρτουόζοι του σεξ, βέβαια, οι Έλληνες, αλλά παρόλα αυτά διαθέτουν από ό,τι φαίνεται το μικρότερο μόριο. Οι γιατροί μελετούν το θέμα εξονυχιστικά και προσπαθούν να μας φέρουν τα τελευταία στοιχεία εδώ live για να σας τα μεταδώσουμε. Δαρβινικές θεωρίες αποδεικνύουν γιατί οι Έλληνες έχουν το μικρότερο μόριο και γιατί επίσης με αυτό το μικρότερο μόριο είναι οι καλύτεροι στο σεξ. Έδαφος χάνουν οι Έλληνες. Η ερώτηση αυτή έχει αρχίσει να μπαίνει στο κεφάλι μας για τα καλά. Ζωή μετά το σεξ και με μικρό μόριο. Αυτό πραγματικά μπορεί να απαντηθεί μόνο από τους Έλληνες. Ηθικά το θέμα μας είναι λεπτό, γι' αυτό και εμείς μένουμε ακροβατώντας πάνω σε αυτό. Θεολόγοι εναντιώνονται σε όλο αυτό, βεβαίως, γιατί λένε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να είναι μεγάλο το μόριο. Βέβαια, ο απλός κόσμος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ίκτερος ίσως να ευθύνεται για αυτές τις εξελίξεις. Δεν ξέρουμε πάντως, αυτά τα στοιχεία μας οδηγούν προς τέτοιες κατευθύνσεις. Κατρακύλα, κυρίες και κύριοι, έχουν πάρει οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης, παρόλο που έχουν μεγάλα μόρια, γιατί δεν τα πάνε καθόλου καθαρά στο σεξ. Λιμνάζουν είδαντα, τελικά έχουν να κάνουν ό,τι αφορά το σεξ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκινώντας βέβαια από τον μικρό ελλαδικό μας χώρο. Μικρότερο ή μεγαλύτερο μπορεί να μην έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Έτσι. Νόημα έχει ουσιαστικά ο τρόπος και όχι η προσπάθεια. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να μεταδώσουμε και εμείς εδώ από το πλατό. Ξεφτέρια οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, στο σεξ. Διαχειρίζονται οποιοδήποτε μέγεθος μορίου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμορφη και απ' έξω και από μέσα είμαστε όλοι άσχετα με το μέγεθος, πραγματικά. Μέχρι το ωμέγα, τι θα βρείτε εκεί πέρα να πείτε. Πάρα πολύ. Ωραίο και χαρούμενο. Μπράβο.
Πραγματικά. Είστε για τρελάνε, φιλιά. Ρε παιδιά, πώς το κάνετε αυτό. Δηλαδή και εμείς που κάνουμε τηλεόραση και λέμε, δηλαδή δεν σταματάει η γλώσσα μας, δεν το βρίσκεις εκείνη την ώρα στα 30 δεύτερα που ολοκληρώνει ένας για να μπει ο άλλος με τίποτα. Ποια 30, στα 10. Στα 10, στα 5. Τώρα μπορεί να το τραβήξαμε και λίγο, συνήθως είναι και πιο κοφτό. Πιο κοφτό. Πιο σφιχτό, ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί παιδιά, το κοινό... Είναι δύσκολο αυτό και δεν ξέρεις ο άλλος τι θα σου πει, δηλαδή πραγματικά σας σκεφτόμουν, εμείς συμπιόμασταν με τον Νίκο, λέμε τώρα σιγά με αυτό. Πώς το κάνατε, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Το πιο δύσκολο θέμα που σας έχει προκύψει, ποιο είναι, ρε παιδί μου, από αυτά που σας έχει δώσει το πιο δύσκολο κόσμος. Θέμα. Ναι, ναι. Το πιο δύσκολο θέμα ήταν ένα συνδυασμός. Αυτό που μας είχε δώσει νομίζω ήταν το αποχαιρετευτικό σύστημα του Βυζαντίου και η κίνηση του Σολομού στα κανάλια. Η αντίθετη κίνηση του Σολομού στα κανάλια. Το πρότεινε το κοινό και ο Ηλίας που ήταν ο παρουσιαστής είχε τη φαϊνή ιδέα να τα νόσει για να καταλάβουν. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα να τα συνδυάσει αυτά και αντί εμεί. Πράγμα που εμεί αγαπάμε βέβαια. Ήταν μουδιασμένοι πολύ το κοινό ότι όλο αυτό είναι ψεύτικο και αναγκάστηκα να δώσω δύο πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα θέματα και να τα ενώσω τελείως άσχετα μεταξύ τους και πραγματικά αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν συγκλονιστικό. Αυτοί με κοιτάγανε έτσι και μου λένε τι μας έδωσες το αποχαιρετικό σύστημα του Βυζαντίου και η αντίστροφη κίνηση του Σολομού για αναπαραγωγή στα ποτάμια. Και το ενώσαν τόσο εκπληκτικά που ξαφνικά μέσα από την ιστορία τους βάλθηκε να τα γραφτά των και οι πάπυροι λένε ότι οι Σολομοί ξεκίνησαν από εκείνο το, δηλαδή κάνουν μια ιστορία εκπληκτική που πέθανε ο κόσμος στα γέλια. Όμως, επειδή το έχετε δουλέψει ενώ τον τρόπο το να σκέφτεστε και γρήγορα, νομίζω ότι όσο πιο δύσκολο είναι το θέμα, τόσο πιο αστείο για τον κόσμο. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι γιατί όσο... είναι οι μεγαλύτερες οι ανατροπές. Ο Σολομός με το Βυζάντιο, δηλαδή και με εσάς τους δύο, εσείς κάνετε τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι. Εντάξει, θα ήταν. Σκεφτείτε ότι όλη η παράσταση είναι 10 διαφορετικά τέτοια κομμάτια. Δηλαδή μου λες ότι την παράσταση μπορώ να τη βλέπω κάθε μέρα και να λέω μια άλλη παράσταση. Τελείως διαφορετική. Είναι πάρα πολλοί στην παράστασή μας που έχουν έρθει για 8-9 φορές. Και παραπάνω. Πώς σου φάνηκε αυτό που είδαμε, Θοδωρή? Πολύ, μ' άρεσε πολύ. Και τι κάνετε με τις λέξεις επίσης? Άλλο είναι αυτό. Με τις εμβόλυμες λέξεις. Υπάρχει μια ιστορία όπου παίρνουμε από το κοινό ένα θέμα. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι μαζεύουν λέξεις άσχετες, δύσκολες ως προς το νόημα, όχι προς την προφορά. Και ξεκινάω εγώ να αναλύω ένα θέμα. Εγώ παίζω αυτή την συγκεκριμένη σκηνή. Και ξεκινάω να αναλύω ένα θέμα. Οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα δίνει. Θέμα. Ναι, ένα θέμα που παίρνω από το κοινό. Το κοινό, το κοινό βγάζει ένα θέμα. Και το κοινό δίνει και τις λέξεις. Άρα σας δίνουμε ένα θέμα και σας δίνουμε και λέξεις. Ναι. Πόσες? Και λέξεις 11-12. Πολλές λέξεις. Τι χρησιμοποιείς δηλαδή αυτές τις λέξεις? Τις πετάνε κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Τις θυμάστε όλες ή τις γράφετε απέναντι? Τις παίρνει ένας, τις λέω εγώ. Μου λέει ο Δημήτρης τις λέξεις, ναι. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας δηλαδή, μου πετάει λέξεις και εγώ φτιάχνω μια ατμόσφαιρα και τις χώνω μέσα στην ιστορία και δημιουργεί τρομερό γέλιο. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ τι σημαίνουν όσο πώς ταιριάζουν και πώς ακούγονται. Μπορείς να το κάνεις και τώρα αυτό δηλαδή? Αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως, αυτή τη στιγμή. Με 6 λέξεις. Μην μας πείτε όμως από εδώ, γιατί δεν ακούμε καλά όταν πάτε προς τα εκεί. Εδώ, εδώ. Ένα θέμα, εσείς που βρίσκετε τα ωραία με τα μόρια. Έλα, θες χαρτί και στυλό. Ένα στυλό. Και χαμηλό. Πάμε να δούμε τι λέξεις. Θέμα να δώσουμε. Να δώσουμε εμείς θέμα, να δώσει η άλλη ομάδα. Τι δίνει από εκεί, δίνουμε θέμα ή λέξεις? Λέξεις ζητάμε, ένα θέμα θέλουμε. Ένα θέμα, οτιδήποτε θέλετε. Θα βάλεις τις λέξεις αυτές σε ένα θέμα που μπορώ να δώσουμε και σε οποιοδήποτε. Ναι, θα ξεκινήσω να αναλύω ένα θέμα. Θα αρχίσω να λέω μια ιστορία για ένα θέμα. Και εν συνεχεία ο Δημήτρης ή ο Ηλίας θα μου πετάει τις λέξεις και θα τις βάζω μέσα στην ιστορία. Ας το δοκιμάσουμε. Ένα θέμα. Αυτό μου αρέσει. Έλα. Ναι, βέβαια. Μήπως να κάνουμε όμως. Βέβαια, έχουμε και μια. Έχουμε μια σκηνή που είναι αρκετά διαφορετική. Είναι κινητική. Εγώ πολύ θα το κάνω. Αλλά υπάρχει μια σκηνή όπου συμμετέχουν τρεις και κάνουν μια πολύ κινητική άσκηση. Η οποία είναι πάρα πολύ αστεία. Θα ξέρω να τη δείτε αυτή έναντι ίσως αυτή που λίγο μπορεί να μοιάζει. Τι εννοείται κινητική? Και ποιοι παίζουν σε αυτή την κινητική? Οι τρεις υπόλοιποι. Ο Ηλίας, ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος. Δώσατε θέμα και λέξη? Όχι, λέξη. Εμείς το θέμα. Ναι, πείτε μας λίγο ένα θέμα. Γρήγορα κιόλας. Για λέξη εσύ. Ωραία, ας δείξουμε πολύ λίγο από αυτό, έτσι, για μια γεύση. Να πούμε κάτι που να έχει ζητηθεί και πολύ. Να πούμε, ας πούμε, το...
Το Eurovision. Πολύ ωραίο, Eurovision. Καταπληκτικό. Υπέροχο. Είναι ένα καταπληκτικό θέμα. Η Eurovision, όπως ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Διότι όλοι έχουμε λίγο πολύ μια συγκεκριμένη άποψη για την Eurovision. Όμως η Eurovision, εκτός από το κομμάτι της, το οποίο μπορεί να είναι κίτσια κάποιους ανθρώπους, κουβαλάει μαζί της μια αλήθεια η οποία έχει να κάνει για, συγκεκριμένα για κάθε χώρα. Δείχνει δηλαδή την αλήθεια που έχει κάθε χώρα στον πολιτισμό της και τη φέρνει μαζί της. Κατσούμπαλος. Έτσι λοιπόν, αν ουσιαστικά κάποιος συγκεντρωθεί και εκείνη τη στιγμή βρει τον εαυτό του και νιώσει από μέσα του να βγαίνει και να νιώθει σαν κατσούμπαλος, τότε θα μπορέσει να διακρίνει μέσα από τις γραμμές και να πιάσει τη λεπτή αυτή χρειά η οποία μεταφέρεται μέσα από τα τραγούδια και οτιδήποτε μας δίνει. Γερομπισμπίκης. Ενώ αν μείνει στη θέση του και ουσιαστικά αναπαραγάγει αυτό το πράγμα σαν ένας γερομπισμπίκης, τότε αυτό δεν θα τον οδηγήσει πουθενά. Ας καρδαμιχτεί. Αν καταφέρει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται και τι δυναμική κουβαλάει αυτό, τότε θα βρει ουσιαστικά μια διαδρομή που θα την πει ας καρδαμιστεί, θα την ακολουθήσει πιστά μέχρι το τέλος, όπου τον βγάλει. Είναι ένα τέτοιο είδους πράγμα. Με τη διαφορά που τώρα δώσανε πάρα πολύ εύκολες λέξεις, γιατί πάρα πολύ εύκολες λέξεις δώσανε. Κανονικά η λέξη που δίνει το κοινό είναι τζουρτζουμαρντάρης, καρδουμπουζούτης. Κοιτάμε δύσκολες και πολύ δύσκολες και άγνωστες. Είναι πολύ άγνωστες. Θέλετε να δείτε μια άλλη ενδιαφέρουσα σκηνή, λίγο διαφορετική από αυτά που είδατε? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, χρειαστεί να πάμε εκεί. Θα χρειαστεί να πάτε εκεί. Εγώ να σας πω δύο πράγματα. Πρώτα, παιδιά, να μιλάτε δυνατά. Θέλω να σας μιλήσω για την εκπαίδευση των ηθοποιών. Ναι. Η εκπαίδευση των ηθοποιών, ειδικά των δικών μας ηθοποιών, χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, ένας ηθοποιός μαθαίνει να σκύβει, στη δεύτερη να στέκεται και στην τρίτη να κάθεται. Λοιπόν, για να σκοθούν τρεις ηθοποιοί που να είναι πολύ καλοί στο να σκύβουν, να στέκονται και να κάθονται. Είναι επιτόπου, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, νομίζω. Σήκω, πήγε να σκύψε, κάτσε, στάσου. Περάστε. Εδώ, όπως είναι, πράγμα, να σας ακούμε και να σκύψουμε. Και δώστε μου έναν χώρο που θα θέλατε να τους δούμε να παίζουν. Έναν χώρο, ό,τι θέλετε. Μπράβο, Ελένη. Νεκροταφείο. Έχουμε κάποια άλλη ιδέα? Φαρμακείο. Στο Λούνα Πάρκ. Πες τίποτα. Πολύ ωραία. Σε μεευτήριο. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε και κάποια συγκεκριμένη, ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, ή να το αφήσουμε πάνω τους? Ναι, πάρτε και τη σχέση. Τι θέλετε? Είμαστε στο μεευτήριο, ένας είναι πατέρας. Ο ένας είναι πατέρας, ο ένας μητέρα και ο ένας γιατρός. Γιατρός, πατέρας, μητέρα. Ωραία, λοιπόν, να θυμίσω ότι οι ηθοποιοί μας σκύβουν, στέκονται και κάθονται. Αλλά προσέξτε, πάρα πολύ σημαντικό, ποτέ ταυτόχρονα. Σοκ. Τι έχετε, κυρία μου, τι έχετε? Τι έχω, γιατρέ μου, πού είστε τόση ώρα? Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τι κάνατε τώρα? Εγώ να πετάνε στο πόνο. Το λάθος. Αυτό το λάθος. Αυτό το λάθος εδώ. Υποφέρετε δηλαδή? Ναι, υποφέρω. Υποφέρετε? Ναι. Να τα πάρουμε. Τι εννοείτε? Τι έχετε ακριβώς? Έχω έγκυος είμαι. Τι έχω, κύριε? Δεν βλέπετε τι έχω? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Να το δείτε καλύτερα. Έλατε πιο κοντά. Μια? Τι εννοείτε? Μια έκπτωση. Μια έκπτωση. Έκπτωση. Να κάνουμε την έκπτωση. Γιατί δεν την κάνουμε? Τι εννοείται? Γιατί το λέω αυτό? Τι εννοείται να κάνουμε? Μπορούμε στο αυτό το μήνα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι, καλέ. Ένα έκπτωση. Τι εννοείται? Σε αυτό το παιδί έκπτωση. Σε αυτό το παιδί. Πας καλά. Μα είναι προχωρημένος ο μήνας. Δεν το ρίχνω κάτι. Κλωτσάει. Κλωτσάει, πιάστε το. Όντως, κλωτσάει. Κλωτσάει. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο. Είσαστε οι πέντε σας όλη την παράσταση? Ναι. Εξακολουθώ να ρωτάω. Γυναίκα δεν υπάρχει? Όχι. Πολλές που έρχονται να μας δούνε. Υπάρχει βέβαια και η βοηθός σκηνοθέτη. Ναι. Η Λίνα μας βοηθάει πολύ. Αυτή είναι η μοναδική γυναίκα που όταν λείπει κάποιος. Σου αναφέρανε μια γυναίκα για να ηρεμήσει. Τι θες τη γυναίκα, καλύτερη έγκυο έχεις δει? Μα ξέρετε, η γυναίκα μπορεί να μην παίζει, αλλά είναι αυτή που μας διοικεί στην πραγματικότητα και στην ουσία. Αυτή μας καθοδηγεί η Λίνα. Οπότε, να τη γυναίκα έμψυχα πια από πίσω. Διαφημίσεις.